like you tryna, like you tryna speed up. Man, shut up now. Hella thick, I wanna smoke. Like you tryna, like you tryna speed up. Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε επιτέλους beauty VSTEC γιατί έχουμε αρκετό καιρό. Έχουμε κάνει από τις αρχές του έτου. Εντάξει, έχουμε αρκετό καιρό να κάνουμε beauty VSTEC. Οπότε σήμερα είμαστε εδώ με τον Δημήτρη για να σας δείξουμε τα αγαπημένα μας beauty VSTEC. Που βέβαια έχουν γίνει κάποιες αγορές που ήταν χρόνια να γίνουν και καταφέραν να γίνουν αυτήν την περίοδο. Δεν πειράζει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αυτό έχει σημασία. Θα ξεκινήσω εννοείται εγώ πρώτη. Άντε πάλι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Εννοείται το πρώτο μου αγαπημένο. Όπα, περίμενε. Βλέπετε μία αλλαγή πίσω. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι κάτι έχει αλλάξει. Και σύντομα θα αλλάξει τελείως αυτό το πράγμα πίσω σας, γιατί θα προσθεθούν πολλά πράγματα ακόμα, αλλά θα είναι το βασικό χρώμα αυτό που βλέπετε πίσω σας. Είναι ένα... Μα θα το συζητήσουμε μετά. Πάμε, ξεκινά. Το πρώτο μου αγαπημένο, εννοείται, θα ήταν αυτή εδώ η παλέτα. Την οποία την έχω κάνει βίντεο, την έχω ανεβάσει story, την έχω κάνει βιντεάκι στο Instagram, παρακείτε, έχετε δει. Τι είναι αυτό. Γιατί τι συμβαίνει αυτό. Μα κάποια ζωή το έκανε αυτό, είμαι σίγουρη. Κλαίω. Γιατί μέσα η παλέτα βλέπετε ότι έχει κάτι άκυρα γλυτέρω τα πράγματα. Το πράγμα. Αμέσως κατηγορήσεις. Αμέσως κατηγορήσεις. Αμέσως, αμέσως. Συγγνώμη. Είναι αυτή εδώ η παλέτα. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για αυτήν. Τα έχω υπεραναλύσει σε ένα ολόκληρο βίντεο που μπορούμε να σας το αφήσουμε κάπου εδώ πέρα για να το δείτε. Δεν έχετε μπεδώσει τερματισμένα. Είναι από τις αγαπημένες μου παλέτες, μπορώ να πω, γιατί έχει πολύ ωραία χρώματα, έχει περίεργα χρώματα. Και επειδή τον τελευταίο καιρό προσπαθώ να κάνω λίγο περίεργα μακιγιάζ, μην με βλέπετε τώρα με το basic αυτό μακιγιάζ, γιατί ήμουν δουλειά πριν. Ναι. Δεν έχω να πω πολλά για αυτήν την παλέτα. Την έχετε μπεδώσει, έχουμε κάνει ολόκληρο βίντεο. Την αγαπώ. Από τη συσκευασία τη μέχρι τα χρώματα μέσα. Την αγαπώ. Και να την πάρετε αν θέλετε αυτά τα χρώματα, γιατί είναι, θεωρώ εγώ, αρκετά οικονομική για αυτό που προσφέρει. Οπότε σκεφτείτε. Και ναι, Δανάη, δεν το πετάω το κουτί αυτό, γιατί μου αρέσει και γιατί μου θυμίζει ειδικά σε τις παλιές. Εντάξει. Λοιπόν. Λοιπόν, η πρώτη μου αγορά είναι ένα από τα δύο που ήθελα πάρα πολύ καιρό. Είναι ένας καινούριος φακός Sony Macro. Δεν υπάρχει ποιότητά του, δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά, δεν μπορώ να τον περιγράψω. Καταρχάς από τη συζήτηση με αυτό που είχαμε παλιότερα, πλέον είναι autofocus. Έχει χαμηλότερο F, ας πούμε στα 2,8, προηγούμενος στα 3,1. Έχει stabilizer ενσωματωμένο, είναι G-Master, είναι πανάκριβος. Κάνει είναι... καφέ. Ναι, φανταστείτε ότι αυτός ο φακός έκανε σχεδόν ένα χιλιάρικο. Κλαίω κι εγώ μαζί που το πληρώσαμε. Δεν υπάρχει. Θα σας βάλω δείγματα να δείτε από τα πάντα. Νομίζω το τελευταίο βίντεο από τα Bridal ήταν γυρισμένος με αυτόν. Και φωτογραφίες. Ναι, φωτογραφίες, φανταστείτε αυτή την περίοδο που έχουμε βγάλει. Έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ 50, χρησιμοποιώ μόνο τον Macro. Είναι άλλο πράγμα. Έχω κάνει και βίντεο με αυτόν πάνω σε Kimball, είναι σε φάση αντεγιά. Δεν μπορώ. Δεν είναι... Σταματήστε να μου κλέβετε τις ατάκες πρώτα απ' όλα. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι ό,τι καλύτερο έχω πιάσει. Όποιο site και να μπείτε είναι σε φάση ότι είναι ο καλύτερος μάκρο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πλανήτη Γη. Δεν υπάρχει. Είναι το καλύτερο πράγμα που υπάρχει. Αυτά. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Δεν υπάρχει. Ωραία, πάμε στο επόμενο που είναι το δικό μου. Ωραία. Το επόμενο αγαπημένο μου είναι αυτή η Shimmery Powder, Shimmery Face. Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Τέλος πάντων, είναι μία πουδρά η οποία είναι Shimmery. Αυτό. Την οποία εγώ τη βάζω πιο πολύ για highlighter, δηλαδή σήμερα έχω βάλει αυτό εδώ. Και όταν μαυρίσω, γιατί θα πάω για μπάνιο αυτήν την εβδομάδα, θα τη βάζω παντού. Ωραία. Θα τη βάζω παντού και θα λάμπω. Έχει αυτό πολύ θα αρέσει πάρα πολύ στη Μαρία, τη φίλη μου. Έχει πολύ ωραίο τέτοιο. Μέσα είναι σαν... Ναι, είναι σαν φίδι. Κροκόδιλο. Αυτό ρε παιδί μου, ναι, είναι ωραίο. Δεν το έχω χαλάσει τελείως ακόμα, το έχω χρησιμοποιήσει την τελευταία μια εβδομάδα και δύο. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Αν είχα τέτοιο πράγμα, δεν θα το χαλάσει. Πού γίνεται να μην χρησιμοποιήσω Παναγία μου, είναι ολόχρυσο. Είναι πολύ ολόχρυσο. Okay. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το χρησιμοποιώ όπως σας είπα για highlighter. Βέβαια πρέπει να το βάζετε με λίγη προσοχή στο highlighter, γιατί εάν έχετε πολύ έντονο τύπο δέρματος θα φαίνεται πολύ σκούρο το highlighter πάνω σας. Οπότε να το βάζετε απαλά. Οπότε αυτό ήταν το επόμενο μου αγαπημένο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και σας το συστήνω σε όποιες είστε μαύρες τσίλες. Θυμάστε που είχα ένα Samsung Note 8. Καλά θυμάστε, το είχα. iPhone 8 Plus. Ξαναγύρισα, δεν άντεξα, δεν μπορούσα να επιβιώσω. Μα δεν καταλαβαίνω τι είναι η αλλαγή, δηλαδή
Δεν πας από iPhone ποτέ ξανά πίσω. Ωραία. Παιδιά, δεν αλλάξω ποτέ αυτό. Ξαναγύρισα, όταν γύρισα το notes αυτό, ήμουν σε μια φάση. Με λείπει το κουμπάκι, δεν κάνει το ένα, δεν κάνει το άλλο. Οκ. Πλέον πίσω η πλάτη είναι γυαλί, μην το πολυσυστάμε. Είναι το ίδιο με το iPhone 7, το iPhone 6, το iPhone 6S. Όλα τα ίδια είναι σαν σουλούπι, απλά λίγο η πλάτη αλλάζει και οι κάμερες. Σαν κάμερα είναι wow, 4K σε 60p, slow motion γαμάτο, ανάλυση οθόνης τέλεια, φωτεινότητες, τα πάντα είναι κομπλέ, είναι τούμπανο. Είμαι υπέρ στο iPhone 8 Plus παρά στο iPhone X, για τον λόγο ότι έχει πολύ μεγαλύτερη οθόνη. Δεν μπορεί να πιθαίνει μια μεγάλη οθόνη. Εντάξει, okay, εγώ δεν μπορώ. Αν υπήρχε tablet σε κινητό, θα το έπαιρνα ένα tablet σε κινητό. iPhone. Ας πούμε ένα iPad. Δεν φορούσε παλιά. Ναι, ένα iPad. Ναι. Κυκλοφορούσε παλιότερα και είχα κινητό tablet. Ναι, γεια σας, τι κάνετε. Ήταν τέλειο. Ήταν ό,τι καλύτερο είχα πάρει. Ναι. Ας πούμε αν υπήρχε iPad mini σε κινητό, το έχω αγοράσει αύριο. Και 2000 έκανα. Εάν ξαναλλάξεις, εγώ απλά δεν το δέχομαι να ξαναπεί. Θα ξαναλλάξω. Εδώ βλέπετε μάλλον το επόμενο βίντεο. Λέω. Στο επόμενο βίντεο θα παίζει πάρα πολύ αυτό το κινητό, εδώ πέρα. Θα παίζουν πάρα πολύ τα δάχτυλά της. Γενικότερα, ετοιμαστείτε για το επόμενο βίντεο, θα είναι... Του Μπανέιρος. Ναι. Ο άλλος σφυρίζει μέσα. Δεν ξέρω, σφυρίζει κλέφτηκα. Το επόμενο θα είναι υπερτούμπανο βίντεο. Ετοιμαστείτε, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα είμαστε και οι δύο. Θα βγει 25 λεπτά βίντεο σίγουρα. Αυτά. Επόμενο. Το επόμενο, αγαπημένο, είναι... Επιπλέον. Συγγνώμη. Το επόμενο βίντεο θα μπορούν να το δουν και αγόρια και κορίτσια. Είναι για όλους. Αυτό έχω να πω. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, το επόμενο μου αγαπημένο είναι αυτό εδώ, το Total Temptation της Maybelline. Τα καινούργια αυτά προϊόντα φρυδιών, τα οποία είναι έτσι. Έχει από την άλλη άκρη ένα χτενάκι για τα φρύδια σας και από την άλλη αυτό. Είναι πάρα πολύ σταθερό, είναι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή βρίσκω σπάνια χρώμα για τα φρύδια μου, γιατί εγώ χρησιμοποιώ το πιο σκούρο και βρίσκω σπάνια χρώμα για τα φρύδια τόσο σκούρο και αυτό είναι ακριβώς το χρώμα των φρυδιών μου που θέλω. Γράφει πάρα πολύ ωραία, κρατάει όπως σας είπα πάρα πολύ, δηλαδή ακόμα και τώρα με τη ζέστη δεν μου χαλάει ποτέ, δηλαδή άντε να μου χαλάσει μετά από 12 ώρες λίγο εδώ να το ξαναπεράσω τσικ. Πολύ εύκολο στην πράξη, δηλαδή το βάζεις, έφυγες. Πάρα πολύ καλό, το αγαπώ. Αφού πήγαμε σε Apple, ας πάμε και σε επόμενο Apple. Είναι το Apple TV, το 4K, το καινούριο. Το πήρα πιο πολύ για να κάνω mirror την οθόνη μου στην τηλεόραση. Έχει και τα Netflix, όλα αυτά, τα συναφή, τα πάντα όλα μέσα. 4K, HDR, Siri, Miri και τα πάντα. Αυτά. Ήταν νομίζω λίγο ακριβό, έτσι νομίζω έκανε κανένα 150, 180. Θα δείξει κάτι σε άλλο χρώμα. Τι εννοείς? Είσαι ένας μαύρος αυτή τη στιγμή με την μπλούζα και δείχνεις μόνο μαύρα προϊόντα. Τι έχω πάθει ξαφνικά με τα μαύρα εγώ? Black vs Beauty είναι. Αυτό. Το τελευταίο δεν είναι μαύρο, ήταν κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε, αντικειμενικά τώρα. Αν έχετε Smart TV δεν σας χρειάζεται αυτό το πράγμα. Έχω Smart TV αλλά η Smart TV που έχουμε... Όχι, η Smart TV που έχουμε δεν υποστηρίζει το Netflix να βλέπουμε ελληνικούς υπότιτλους και όλα αυτά τα συναφή. Είναι μια καλή αγορά. Έχω διαβάσει διάφορα πραγματάκια ότι τα Android είναι πολλά, είναι κάνουν run, εντάξει, κλασικά Apple σταθερή. Και το άλλο βασικό αυτό που λέω, ότι αν έχεις MacBook, αν έχεις iPhone, iPad και τίποτα άλλο, κάνεις κατευθείαν mirror την οθόνη σου στην τηλεόραση, τα βλέπεις όλα τούμπανο και είσαι μια χαρά. Αυτά. Επόμενο. Το επόμενό μου δεν μπορούσε να μην ήταν ένα κραγιόν. Έχω βαρεθεί σας τώρα, σε ρωτάνε συνέχεια. Είναι το νούμερο 10 που σε φορά. Είναι ένα κοραλί κραγιόν, το οποίο είναι πορτοκαλοκόκκινο. Πάρα πολύ ωραίο. Τα κλασικά τα σε φορά δεν σας τα εξηγώ, δηλαδή είναι σταθερά. Κρατάνε όλη μέρα αυτά τα κραγιόν. Τα έχω ξανααναλύσει, τα έχω υπεραναλύσει. Είναι αυτό που φοράω στις τελευταίες φωτογραφίες, είναι αυτό που φοράω στα story, είναι αυτό που φοράω τον τελευταίο καιρό συνέχεια. Μέσα αυτό έχει λίγο σήμερ που δεν φαίνεται καθόλου στα χείλια. Μπορώ να πω. Αν δεν είχε σήμερα, θα είχε. Ένα αρνητικό μόνο. Πες το. Ναι, κρατάει όλη μέρα. Ναι, δεν πάει πουθενά. Αλλά δεν ξέρω γιατί, επειδή είναι λίγο φλούο. Σαν χρώμα. Όταν περνάνε λίγο ώρες, λίγο μαζεύει εδώ στη μέση. Αλλά όχι κάτι τραγικό, μην φανταστείτε. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Το αγαπώ. Ειδικά τώρα που έχω αρχίσει και λίγο μαυρίζω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί δεν μπορώ να φοράω το 01. Δεν πάει αγάπη μου γλυκιά το 01 σε αυτή την εποχή. Όντως. Είναι το κόκκινο του χειμώνα, του Άγιου Βασίλη. Εγώ θέλω αυτό τώρα, το κοραλί. Και το αγαπώ. Είναι λοιπόν αυτό το κραγιόν που με ρωτάτε όλοι ποιο είναι. Ήρθε η μεγάλη στιγμή που περιμέναμε όλοι. Πήρα κίμπαλ, το καταλαβαίνετε. Πήρα κίμπαλ, πήρα σταμπιλάιζερ, δεν μπορώ. Το πήρα μετά από τόσα χρόνια. Εγώ αυτό το πράγμα με τρομάζει. Μου λέει κράτα το λίγο. Πού?
Παιδιά, είναι. Δεν έχω να πω κάτι, το πήρα. Το πήρα, το ήθελα δαιμονισμένα από την πρώτη στιγμή που πήγαν αυτά τα πράγματα στην αγορά. Λοιπόν, είναι. Περιμένουμε να σα πω την εταιρεία τώρα, την προφέρω σωστά. Είναι Ζιγιούν. Εντάξει, τώρα. Ζαγιούν. Είναι Chinatown φάση, οκ. Okay. Θεωρείται από τις καλύτερες εταιρείες πάνω σε αυτό το πράγμα. Είναι το Crane Plus. Ναι. Νομίζω ότι είναι το Crane Sketch, όχι το Plus. Όχι, είναι το Plus. Εντάξει, οκ. Που το Plus κάνει τα εξής με επιπλέον πράγματα που δεν κάνει το απλό. Λοιπόν, πάμε. Έχει να κάνει αυτά τα πλάνα τα στραβά, 45 μοίρες. Σηκώνει μέχρι 2,8 κιλά κάμερα πάνω του. Έχει μέσα στο πακετάκι αυτό το τσουνάκι εδώ πέρα για να έχεις να το κρατάς σταθερά. Η μπαταρία του κρατάει 12 ώρες, συνδέεται... 12 ώρες. Ναι. Μπράβο. Το βασικό μάλλον. Πρέπει να είναι καλά ζυγισμένη κάμερα πάνω στο gimbal για το λόγο ότι αν δεν είναι ζυγισμένη καλά η κάμερα, καταρχάς μπορεί να κάνει crack και να πέφτει η κάμερα. Και πλέον να τρώει την μπαταρία πιο γρήγορα. Λοιπόν, συνδέεται η κάμερα πάνω στο gimbal και μπορεί να ρυθμίζει αν έχει τους φακούς ας πούμε, τη Sony που είναι αυτή με auto zoom. Ναι, μάλλον μπορεί. Okay, αυτές που δεν ρυθμίζεις το zoom από τη ροδέλα είναι με το ψηφιακό τέλος πάντων. Έχει κουμπάκι εδώ πέρα, έχει κουμπάκι για να αλλάζει τη φασούλα του ότι στο κομμάτι ότι θέλεις όταν κάνει δεξιά-αριστερά να είναι το πλάνο να κάνει την περιστροφή, να πηγαίνει η κάμερα δεξιά-αριστερά. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολλά πράγματα. Κλαίω την ώρα και τη στιγμή που δεν το είχαμε στο Βερολίνο γιατί θα έκανα και γαμώ τα πλάνα. Δυστυχώς. Δεν πειράζει, πάμε άλλα ταξίδια. Ωραία. Όχι. Είναι καλύτερη η αγορά. Είναι τόσο άβολο. Γιατί. Πού θα το κουβαλήσει αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Α, έρχεται και σε μια ωραία τσαντούλα, περιμένετε. Να. Καταπληκτική τσαντούλα. Τρέντι, μπορείς να την πάρεις να πας λαϊκή. Πού την, να την. Δεν αντέχω άλλη μαύρη λάθα, έχω καταπλακωθεί όλη με το μαύρο, πρέπει να βάλω άλλο χρώμα. Μαλάκα, φέρε κάτι άλλο, δηλαδή ήμαρτο να στην πάψω, γκλίτερ. Όχι, μου αρέσει μαύρο. Εγώ γκλίτερ θα την έβαβα. Ωραία, είναι και με αυτή εδώ τη θεκούλα που δεν παθαίνει κάτι, δεν κάνει κάτι τέτοιο. Καταπληκτική. Έχει ένα άσπρο μέσα, το βλέπετε. Την μπαίνεις και πας σε ένα κλαμπ. Αυτό. Και σε όλη σου νομίζω ότι πας βόμβα. Αυτό. Που είχα πάει και νόμιζα κάτι. Δεν θυμάμαι. Ναι, κυκλοφόρησα μαζί και νόμιζα ότι. Λογικό. Ναι. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δεν μπορώ. Είναι η καλύτερη μου αγορά. Το αγόρασα την Ελλάδα, το αγόρασα γύρω στα 700 ευρώ. Είναι. Δεν μπορώ. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχω αγοράσει. Αυτά. Επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο μου αγαπημένο είναι αυτή εδώ η κρέμα της Azzadé, η οποία Azzadé, κάπως έτσι λέγεται. Σήμερα η προφορά στα πράγματα θα έχει πάει και θα έχει αστείο. Τον τελευταίο καιρό φοράω συνέχεια αυτή την κρέμα, η οποία μέσα κρέμα έχει γκλίτερ. Δεν έχει απλά γκλίτερ, έχει ένα πράγμα το οποίο σε τυφλώνει. Είναι γκλίτερ. Μυρίζει καλοκαίρι, με την καλή έννοια γιατί με το καλοκαίρι δεν μ' αρέσει. Μυρίζει καλοκαίρι, προσπαθώ να θυμηθώ ποια κρέμα ή πιο άρωμα της Tom Ford μου θυμίζει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι υδατών, με ενδιαφέρει το ότι μυρίζει ωραία και έχει γκλίτερ. Αυτά είναι το βασικό. Το βασικό είναι το γκλίτερ. Το βασικό είναι το γκλίτερ αυτή τη στιγμή. Τη φοράω όλη μέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν φαίνεται τέλος πάντων το γκλίτερ πάνω μου. Εγώ το βλέπω. Και όλο το καλοκαίρι θα βάζω αυτή την πράγμα. Και είναι πάμφτινο. Πάμφτινο. Παίζει όλο αυτό να κάνει 7 ευρώ. Πολύ καλά. Στο Honda Center το έχω πάρει. Τώρα που το σκεφτάμε, εμένα όλα τα πράγματα κάνουν. Όσο εγώ ολόκληρη. Τι να κάνουμε Δημήτρη, μα εγώ είμαι και με τα λίγα ικανοποιημένη. Όχι, εγώ έχω κρυμό. Δεν ζητάω πολλά. Ωραία. Πλέον. Θα κλάψετε. Θα κλάψετε. Λοιπόν, θέλω να το καθιερώσω. Στα Beauty VS Tech το τελευταίο θέλω να είναι κάτι κοσμητικό. Αυτό είναι αυτό το χρώμα που είναι ο τείχος. Λοιπόν, γενικότερα για το λόγο ότι κάνω ανακοινήσεις και όλα αυτά τα πράγματα στα σπίτια, την προτείνω κατευθείαν σε έναν πελάτη. Θεωρώ ότι είναι από τις top εταιρείες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι η Benjamin Mood, μπορεί να είναι ακριβότερη από όλες σχεδόν. Ναι. Αλλά η απόδοση των χρωμάτων που έχει είναι αντεριά. Αντέχουν στον καιρό, έχει ένα υφές, έχει τα πάντα. Υφές εννοείς μάτι γυαλιστερή. Ναι, μάτι γυαλιστερή, οτιδήποτε άλλο, ναι, τα λέω, μέχρι τα ξέρετε. Okay. Το ότι είναι η δουλειά σου στην παραπέτεια, εμείς τα ξέρουμε. Ωραία. Όχι, ειλικρινά, έχουμε δώσει πάρα πολλά λεφτά στην Benjamin Moore. Αλλά η απόδοση της είναι αντιγιά. Δηλαδή, κάνεις μία έτσι crack και βγαίνει ακριβώς το χρώμα που ήθελες. Ναι. Ειδικά το από εκεί χρώμα που. Το παλιό. Το παλιό. Το μπλε ήταν. Δεν.
Το έχει νομίζω και η Τζίνα το έχει σκρύψει από το καμαράκι. Ναι, νομίζω και η Τζίνα. Δεν υπάρχει. Σαλόνι, λοιπόν, είναι νομίζω το Gentleman. Ναι. Κάτι τέτοιο είναι. Αυτό είναι το 1445. Πρέπει να σας πω και σαν όνομα πώς λέγεται. Είναι πιάνο κονσέρτο είναι. Ναι, πιάνο κονσέρτο, παιδιά. Okay. Το 1445. Είναι, δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά. Πες αν φαίνεται καλά. Οκ. Okay. Είναι ένα γκρι μοβ. Σάπιο μήλο. Σάπιο μήλο δεν είναι. Σάπιο μήλο είναι. Μην το ξεκινήσουμε στην πάση την Δανάη που μου έλεγαν την γκρι. Όταν πήγε ένα μήλο, τι είναι, ροζ, άμα είναι είναι τα... ανοιξιάτικο, αυτό είναι το δικό σου χειμερινό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι παιδιά να ξέρετε πάντα ότι τώρα είναι η εποχή να ανακαινήσουν, να βάφουν, να κάνουν τίποτα άλλο. Επιλέξτε Benjamin. Θεωρώ μία από τις καλύτερες εταιρείες. Υπάρχουν κι άλλες, αλλά η αγαπημένη είναι αυτή. Εμπιστευτείτε, είναι καλό. Αυτό. Αυτά από εμάς. Ωραία. Θα ήθελα να πω ότι πλέον ότι σύντομα δεν θα είναι στο επόμενο βίντεο το καινούριο background. Στο μεθεπόμενο βίντεο θα δείτε το καινούριο background που θα είναι υπερπαραγωγή. Θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό το σημείο, γιατί ναι, τώρα βλέπω αυτό μπροστά μου. Πες μου. Θα θέλατε να δείτε ένα βίντεο με τα αγαπημένα μου highlighters, τα οποία να προσπαθήσω να τα βάζω και πάνω μου, αν δεν μπορέσω να τα βάλω πάνω, να τα βάλω έστω στο χέρι μου για να δείτε ποιο είναι τα αγαπημένα μου highlighters, γιατί θέλω πάρα πολύ να κάνω ένα τέτοιο βίντεο. Θέλω να μου αφήσετε από κάτω σχόλια και να μου πείτε αν θέλετε να δείτε ένα τέτοιο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιπλέον, ετοιμαστείτε για το βίντεο της Κυριακής. Θα είναι 20 λεπτά, αλλά 20 λεπτά που δεν θα μπορεί να πάρει κανένας ανάσα. Λέω. Έχουμε να δείξουμε πράγματα full εκεί μέσα. Και στο τέλος θα είναι κάτι που παίζει να μην το έχετε ξαναδεί έτσι πως το φτιάξουμε. Που θα ενδιαφέρει τους πάντες. Αυτά. Και μάλλον με αυτό το βίντεο μπορεί να ανοίξουμε και καινούργια σειρά στο κανάλι. Αυτά. Σήμερα ήταν 5 και 5, μάλλον ήταν 5 και 4 συν 1 το δικό μου που ήταν διακοσμητικό. Συν ένα δώρο. Συν ένα δώρο. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το βίντεο μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε Facebook και Instagram. Να κάνετε subscribe στο κανάλι για καινούργια βίντεο. Πατήστε το καμπανάκι. Το καμπανάκι πρέπει να το πατήσετε. Για να σέρετε κατευθείαν ειδοποίηση όταν ανεβάζουμε βίντεο. Ωραία. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Στην Κυριακή. Στην Κυριακή. Ωραία. Και εμείς θα τα πούμε την Κυριακή με καινούριο βίντεο που θα είναι λαμπερό και θα αλλάζει χρώμα. Μπομπα! Αυτά. Φιλάκια πολλά, γεια σας! Bye! Gonna hit the ground running.